Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lifestyle. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε το ρότερο παρεάκι της ελληνικής τηλεόρασης, τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Φωτιά στα κόκκινα, έφημος, τι να κάνουμε, έτσι. Τι να κάνουμε, είναι καθιερωθεί αυτό. Τελικά, όντως, έχουμε μία χημία. Δεν θα μας πιστεύουν κιόλας, είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Μια ιδιαίτερη, έτσι. Ναι, και έχουμε... Ξυπνάμε με την ίδια διάθεση, προφανώς, και επιλέγουμε τα ρούχα. Και τι ρούχα θα φορέσουμε. Ναι, είναι φοβερό. Τα χρώματα είναι πάντα ίδια. Είσαι καλά. Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άνοιξη, κύριε Τζέκο. Άνοιξη. Καλησπέρα. Ημερολογικά τουλάχιστον. Ναι, γιατί ο καιρός καλός είναι, δεν μπορώ να πω. Στην καρδιά μας πώς είμαστε. Σε σχέση με πριν. Κοίτα, να σου πω κανονικά, η Άνοιξη μπαίνει με την πρώτη σημερία που υπάρχει. Έτσι. Και νομίζω ότι αν 21-22 Μαρτίου. Έχουμε τότε καλά. Καιρό. Έχουμε ναι. Ακόμα, αλλά... Οπότε... Έχουμε μπει στην Άνοιξη. Θες τι, το καλό είναι να σταματήσει να καίμε τα πετρέλαια και τα αέρια και τα αυτά. Αυτό, με το πολύ το κρύο και να κάνουμε οικονομία. Δεν έχει τα κρύα που είχε, μια χαρά είναι ο καιρός. Μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον έξω. Τι πράγμα? Μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω πλέον. Κοίταξε, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο φέτος τουλάχιστον είχαμε στη Φλόρινα, δεν υπήρχε ούτε στη Μόσχα. Δηλαδή, ένα δίμηνο, τρίμηνο, πραγματικά, με μείον 10 έως μείον 15 και 20 βαθμούς, πραγματικά. Μα και εδώ μέχρι δεν υπήρχε την... ούτε στη Μόσχα. Είδα ρεπορτάζ σε ειδήσεις ότι ήταν ο βαρύτερος χειμώνας τα τελευταία 30 χρόνια. Και για φαντάζεστε τώρα είναι και να χρειάζεται κάθε φορά να γεμίζεις το... Και ειδικά αυτό το χειμώνα. Τα πετρέλαια, ξέρω πόσο στοιχίζουν, εγώ δεν ξέρω, γιατί έχω φυσικό αέριο στο σπίτι και δεν ξέρω πόσο ακριβώς πάνε. Πολύ αλλά... ακριβό είναι το πετρέλαιο πάντως, Τάσου μου. Δηλαδή φέτος είδα τεράστια διαφορά. Εγώ στα κοινόχρηστα που πλήρωνα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά άρχισα να σκέφτομαι, δηλαδή, να το περιορίζω σε ώρες. Ενώ πάντα το, ξέρεις, το είχες έτσι, ανοιχτό αυτό, τέρμα, αυτόνομη θέρμανση, αλλά όχι, δεν πάει, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ. Για σκέψου να ζεις στη Φλόριντα και να είσαι αναγκασμένος να έχεις 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό το καλοριφέρ. Γιατί δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Και όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, και όταν τα παιδιά πριν να πάω σχολείο να έρθουν να διαβάσουν, θέλουν μια ζεστασιά σίγουρα. Δεν είναι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και την Άννα μας. Καλησπέρα, Άννα. Τι κάνεις? Καλά, λίγο η αρρώστια που πάει την πόρτα. Ναι. Διώξτε, μην ανοίξει. Δεν θέλω να ανοίξω, αλλά είναι επιβλητική. Προληπτικά, πάρε κάτι. Δεν είσαι εδώ, αλλά πιο μετά. Άρρωστη, άρρωστη, αλλά το κοδομάνι, το κοδομάνι. Εδώ μέσα έχουμε πολύ ζέστη. Και είμαι εδώ πέρα. Κανονικά. Νίκο, όλα καλά? Μια χαρά. Μια χαρά. Με κοντομάνι, κολλά και όλοι κοντομάνι καφέρα. Εγώ δεν είμαι άρρωστο. Εγώ το πέρασα πριν καιρό το. Ναι, κάθισα δίπλα του μου, θα το κολλήσω. Ζεσταίνω. Α, γι' αυτό κρατάτε μια απόσταση. Να μοιραστείτε λίγο. Για να μην πέσω να πέσω εδώ πέρα για να μην κολλήσω. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μα γιατί σε λίγο μετά του χορηγού εκπομπή έχουμε Ζορντί. Το θυμάσαι, παιδιά, το Ζορντί. Εσύ. Δεν ξεχνιέται. Το παιδάκι. Είναι ο μοναδικός που πήρε νεαρό στα 4 του, πήρε βραβείο Guinness καταρχήν, γιατί πούλησε τόσους δίσκους όσο δεν πούλησε κανείς άλλος μεγάλος καλλιτέχνης. Φοβερό, ρεκόρ Guinness. Κυκλοφόρησε στα 4 του. Ναι. Αυτά να βλέπεις. Στα 4 του. Θα το δούμε όμως πώς ήταν τότε και πώς είναι σήμερα, αφού πρώτα δούμε χορηγούς εκπομπής. Πάμε. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα καρέκλα γραφείου από 49 ευρώ. Καρεκλόραμα.
δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Ονειρεύεσαι τον επαγγελματικό χώρο που θέλεις να φτιάξεις? Στο Καρεκλόραμα δουλεύουμε για το όνειρό σου. Παράγουμε, εισάγουμε, διαθέτουμε ό,τι πιο καινούριο σε ασυναγώνιστες τιμές. Καρεκλόραμα. Έλα και δες. Προσφορά Καρεκλόραμα. Τώρα, σαλόνια από 449 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπέρισουμε και τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρεούλα μας. Μείνετε κοντά μας και όσοι είστε έτσι λίγο μεγαλύτεροι. Και εμείς. Θυμόμαστε. Θυμόσαστε, εσείς θυμόσαστε. Αλλά για τα παιδιά, νομίζω ότι ούτε καν ήταν γεννημένα. Δεν τα θυμόμαστε. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, θα πάμε να δούμε λίγο το Ζορντί. Τώρα, ποιος ήταν ο Ζορντί? Ήταν ίσως το μοναδικό παιδί στην ηλικία 4 ετών που καταγράφηκε στα ρεκόρ Guinness με την επιτυχία που είχε εκείνη την εποχή, το 92. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την επιτυχία του 92, να δούμε πώς ήταν, εντάξει. Πάμε! Ρώτησα τον αν τώρα είναι έτοιμος να τραγουδήσει και ποιο τραγούδι θέλει να μας πει. Est-ce que tu es prêt à chanter et quelle est la chanson que tu vas nous chanter? Gir, gir. Gir, gir. Voilà, vas-y. Gir, gir, notre bébé. Ma
Λοιπόν, πιστεύω ότι θυμηθήκαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, γιατί λίγο πολύ όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, γύρω στα 40. Και πιο κάτω. Εντάξει, και πιο κάτω και στις 30. Λίγο πολύ το έχουμε χορέψει, έτσι κανονικά, το έχουμε ακούσει. Και νομίζω ότι περνούσαμε όμορφα τα λεπτά. Να πω την αλήθεια, εγώ πρώτη φορά το άκουγα. Και θα σου πω, καταρχήν την χρονιά εκείνη γεννήθηκες. Σίγουρα δεν το έχεις ακούσει. Και συγκεκριμένα ήταν... Αυτό μοιάζει τώρα λίγο με το τωρινό επιτυχία, το Ice Ut Pegu που είναι... Αυτό που έκανε ο Πορτογάλος. Μίσελ Τελό. Ρουμάνος νομίζω. Ρουμάνος. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Ισπανός. Τελικά αποφασίστε τι ακριβώς είναι. Έλληνας είναι, κρύφα Έλληνας. Το κλείσαμε, δικός μας είναι. Λοιπόν, πραγματικά λίγο πολύ όλοι το αγαπήσαμε αυτό το παιδάκι τότε και χορέψαμε και τραγουδήσαμε. Έτσι σιγοψιτηρίσαμε και έτσι κάτι ότι... στίχους για στα γαλλικά κιόλας είναι. Πάμε να δούμε πώς είναι αυτό σήμερα. Να δούμε, περιέργεια. Πάμε. Diplomate, mais c'est comme ça. Si ça te plaît pas, bah casse-toi. Moi j'aime les filles belles et rebelles, celles qui savent dire non parfois. Pas la fille à papa qui sait rien faire de ses petits doigts. Une nana qui écoute les clashs, l'esprit du vrai rock, quoi. Ouais, mais tu vois, j'aimerais rejoindre John Collins d'un jour, mais je crois pas. Au paradis et à tout ça. Et s'il me trompe, j'espère qu'il y aura moins de taxes qu'en bas. Je m'appelle Jordi et c'est comme ça. Même si c'est dur, dur parfois. Et quand les paparazzis s'en mêlent, qui dévoient toute ma vie dans leur presse poubelle. Si tu crois tout savoir en lisant Cara, tu perds ton temps, ton fixé, toi qui vois. Ouais, 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 mais tu vois. J'aimerais rejoindre John Collins, mais je crois pas.